Όταν όμως σε μια ομάδα έχεις το Βασάλο με 0 νίκες. Έκανε 2 παιχνίδια για 0 νίκες. Έχεις τον Αναγνωστόπουλο 2 φορές έπαιξε 0 νίκες. Γιατί πάνε όλοι στον Περικλή? Γιατί νομίζω ότι έπαιξε ρόλο η ψηφοφορία που γύρισε και είπε ότι επέλεξαν στρατηγικά με έναν τρόπο που και εμείς το κάναμε τελικά. Και ισχύει. Γιατί άμα βάλεις κάτω τα νούμερα, βλέπουμε ότι ο Περικλής έχει παίξει 4 φορές, που σημαίνει ότι η αντίπαλη ομάδα επιλέγει τον Περικλή επειδή τον θεωρεί αδύναμο. Άρα 4 φορές έχουν διαλέξει αντίπαλοι τον Περικλή για να τον κερδίσουν. Άρα είναι στόχος. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει ο Περικλής. Ενώ οι άλλοι δύο. Και τα νούμερα. Ρε παιδιά, όταν είναι ντέρμπι. Όταν είναι ντέρμπι. Ωραία. Κάθετε παιδί μου, η Δέσποινα είναι ένα και τα βάλει τα νούμερα. Τα μετράει το κορίτσι εκεί. Αυτό είναι. Η μπλε. Όταν είναι ντέρμπι και παίζει τα νούμερα. Δεν τα λέμε εμεί. Αποδείξει κυρίε και κύριοι στο δικαστήριο. Μετά το χθεσινό αγώνα λοιπόν έχουμε τώρα τι δύο μέρε. Και ο Αναγνωστόπουλος 0 νίκες. Παίζουν ρόλο, ρόλο όμως και τα παιχνίδια που έχουν παίξει. Δηλαδή, αν έχει παίξει 2 και έχει κερδίσει 1, έχει 50%. Αν έχει παίξει 4. Ο Περικλής έχει παίξει 4 γιατί και έχει φέρει 0. Ο Βασάλος και ο Αναγνωστόπουλος έχουν παίξει από 2 φορές και έχουν φέρει 0 νίκες. Ναι, παίζει τεράστιο ρόλο όμως και πώς σε βγάζει μπροστά η ομάδα και πώς επιλέγουν οι άλλοι ως έναν αδύναμο παίκτη. Γιατί τον επέλεξαν, πιστεύει, ως αδύναμο παίκτη? Είναι ο πιο αδύναμο ο Περικλής. Εδώ έρχεται λοιπόν το παρελθόν που σου λέω. Όταν τον έχει δει στο παρελθόν να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο στα αγωνίσματα και τον θεωρείς αδύναμο γιατί έχεις εικόνα, έχεις μνήμη. Ναι. Θα τον βάλεις ως αδύναμο. Ναι, αλλά δεν τον έβαλες να παίξει με τον Κώστα Παπαδόπουλο, να δούμε, ας πούμε, με έναν λίγο πιο στα μέτρα του. Μα λε, πας καλά. Υποτίθεται ότι τον επιλέγεις να παίξει με ένα δυνατό για να χάσει. Θα μπορούσε να ψηφίσει αυτούς που έχουν φέρει 0 νίκες, αν παίζαμε αγωνιστικά, και όχι τη Μελίνα που έφερε και μια νίκη. Και είναι δυνατή παίκτρια η Μελίνα. Γι' αυτό το καρφί της Μελίνας εκεί πάει και έχει δίκιο. Δηλαδή ήταν εκδικητική ψήφος του Περικλή. Ναι, καλά, το είπε. Την πρώτη μέρα το είπε, μετά το πήρε πίσω. Δεν πειράζει, την ψήφισε γιατί δεν του άρεσε που πήγε και του είπε να ξέρει, εγώ σε ψηφίζω. Πήγε λίγο να καθαρίσει τη συνείδησή τη. Ενώ όλοι οι άλλοι τον ψήφισαν χωρίς να του το πούνε. Παιδιά, όταν πάντα είναι ο πόντος που θα κρίνει το αποτέλεσμα, πάντα θα διαλέξει τον πιο αδύναμο παίκτη. Φυσικά. Γιατί το ματσάρισμα, αν είδατε χθες, δεν έγινε αδύναμος με αδύναμο. Όλοι διαλέγανε τους δυνατούς μεταξύ τους. Οι πρώτοι δηλαδή, που βγήκαν μπροστά και διαλέγανε δυνατούς από απέναντι. Δηλαδή, το σχολιάζαμε και στο σπίτι αυτό που το βλέπαμε χθες. Ότι έγινε πολύ δυνατό ματσάρισμα χθες. Ναι. Αλλά όταν κρίνεται ολόκληρη ασυλία από αυτό, εννοείται ότι θα πάρει τον πιο αδύναμο παίκτη για να κερδίζει για την ομάδα. Προφανώς. Δηλαδή, βλέπουμε ανατροπές εγώ φέτος. Είναι πολύ νωρίς, δηλαδή, εγώ πιστεύω, ρε παιδί. Έχουν πει. Πώς το πω, όταν πα ο Σταρ. Περιμένεις τους νικητές ή τους παίκτες που είναι πολύ γυμνασμένοι ότι θα σκίσουν αυτοί. Και βλέπουμε να σκίζουν άλλοι τελικά. Ναι, αλλά πρέπει να ξέρεις και με ποιον παίζεις απέναντι. Ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί εσύ να είσαι ένας δυνατός παίκτης που μπορεί τη χρονιά σου να μην είχες το ίδιο δυνατός παίκτης. Και ξαφνικά σου έβαλαν μπροστά. Έτσι. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του All-Star. Και βλέπεις τώρα ανθρώπους που είναι στους 2 και 3 καλύτερους που πέρυσι, ας πούμε, ήταν 5η-6η το λιγότερο. Υπάρχει και αυτό. Ειρήνη Δαλάκα, πρώτη και δεύτερη είχε βγει και ξεκινάει προχθές στο πρώτο και στο πέμπτη. Δύο φορές τα σκηνάκια. Ειρήνη μου, και παρακαλώ, αλλιώς είχαμε ποντάρει πάνω σου.